Έχω να πω το εξής, ότι θέζει άμεσα μιας τροποποίησης νομικής θεσμικής από το Υπουργείο Εσωτερικών ως προς τις αρμοδιότητες του Κωνσταντίνου Κουβούτη. Γιατί διαβάζοντας από τις 16, κατ' ουσίαν τις 13, μετά τις 11, οι οποίες έχουν λυθεί, φρονώ ένας Δήμος οργανωμένος σαν το δικό μας, με Δήμαρχο, με Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, με 7 Δημάρχους, με 3 Προέδρους, με 45 Διευθυντές και Κοινοτάκτες, μπορούν να λύσουν το θέμα της λαϊκούβασης. Είναι αδύνατο να πάρει ένα δημότης από τηλέφωνο τον κύριο Καραβιλιά για την κριτική από αυτήν τη Λακούβα και δεν θα τη λύσει ο κύριος Καραβιλιάς. Ο κύριος Αδράζης θα πρέπει να κόψει τα πόρτα όταν ήταν αντίδημαρχος. Και χρειάζεται αυτό, δεν μειώνω σε καμία περίπτωση, θέλω να μην πιστεύετε, να καταλαβαίνετε το ρόλο σας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι μέσα από αυτό το γεγονός της Λακούβας και των ξερών πόρτων ή κάποιες δίνεξης του γείτονα, θα μείνει άμεσα μια δημοτική αρχή με τα όργανα τα αυτεία προανέφερα. Τώρα, 14 καταγγελίες στο σύνολο σε ένα χρονικό διάστημα, τόσο όντω τόσε ήταν, τόσε έκανε η κοπέλα. Δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Και στο Δήμο τη Αλεξανδρούπολη που είπε, θα πω και στο Δήμο που εργάζομαι, μπορεί να μην γίνουν ούτε τόσο. Άρα λοιπόν, η πρότασή μα στην ΚΕΔΕ θα είναι μια, τουλάχιστον δική μου, αν θα κάνω και έγραφη πρόταση στην ΚΕΔΕ, και μια τροποποίηση του νόμου 1852 γύρω τη αρμοδίτη του Εκπαστάτου του Δήμου, γιατί όπω αντιληφθήκατε κι εσεί, τα θέματα είναι αυτά πολύ εύκολα και τα χειριζόμαστε, τα χειρίζεστε εσείς βασικά, όπως και η Δημοτική Καθηγητή.